Φέτο η τιμή του λαδιού είναι στα ύψη. Η τιμή αυτή δεν έχει ματαγίνει ποτέ ξανά. Με σχέση τι περσινέ τιμέ είναι διπλάσια ε, και η παραγωγή είναι πάρα, πάρα πολύ μειωμένη. Είναι μετρημένα τα αλλιόφυτα που είναι φορτωμένα και αυτά τα αλλιόφυτα είναι στόχο επίδοξων ο, λιστών στο κομμάτι του ελαιολάδου. Ήδη είχαμε μαρτυρίε αποκλοπές ελαιολάδου στην Ενδοχώρα πριν ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδο, αλλά τώρα που έχει οριμάσει πλέον η ελιά και ξεκινάει επίσημα η ελαιοκομική περίοδο, έχουν πάρει μέτρα η παραγωγή να φυλάνε τα λιόφυτά του. Ένα από τα μέτρα που εμεί από δικιά μα πλευρά φροντίσαμε να έρθει στη χώρα μα είναι το GPS, είναι το GPS ελιά. Είναι ένα ομοίωμα ελιάς που αυτό το ομοίωμα έχει μέσα πομπό, που αυτό ο πομπό μα δίνει το στίγμα και μα έρχεται και ένα μήνυμα στο κινητό για την απομάκρυση του ελαιοκάρπου από το ελαιόδεντρο όταν ραβδιστεί. Το GPS αυτό έχει δύο εφαρμογέ. Η πρώτη εφαρμογή έχει να κάνει με την απομάκρυση του ελαιοκάρπου μόλι φύγει 3-4 μέτρα από το ελαιόδεντρο ενεργοποιείται και έρχεται ένα μήνυμα στο smartphone τηλέφωνο του παραγωγού και η άλλη εφαρμογή που μπορούμε να πάρουμε, μα δείχνει όλη την ηχηλασιμότητα, τι ώρα δηλαδή ξεκίνησε να φύγει το GPS από το λιόφυτο, από το ελαιόδεντρο, όλη τη διαδρομή και πού έχει καταλήξει. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε την παραγωγή μας και μπορούμε και τους επίδοξους ληστές να δούμε πού πάει ο καρπός μας και ποιοι τον παίρνουν. Οι τιμέ του λαδιού είναι πρόκληση. Πρόκληση για πολλού για να μπουν στον πειρασμό τα αφύλαχτα λιόφυτα τη ενδοχώρα να πηγαίνουν να τα ραβδίζουν. Τα φαινόμενα τη Ισπανίας ήταν να πηγαίνουν να κόβουν τα κλαδιά από τα ελαιόδεντρα, να τα φορτώνουν σε αυτοκίνητα και να τα πηγαίνουν σε αποθήκε να τα ραβδούν. Ευελπιστώ να μην δούμε τέτοια φαινόμενα και στην Κρήτη.